Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Extra Speeder, Rayman Legends. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο του Rayman Legends στο Back to Origins. Έχουμε κάνει τους 4 κόσμους και μας έχει μείνει ένας ακόμα κόσμος. Ένας τελευταίος κόσμος τον οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε. Οπότε μπαίνουμε στο Mystical PK, ο οποίος είναι ο τελευταίος μας κόσμος. Εδώ μας εκδηλώνουν οι 4 κόσμοι που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στο 100%, δηλαδή gold μαζεύοντας από 600 και πάνω και τα 10 τίνσεις μας, όπως έχω πει και στα άλλα επεισόδια. Mystical Monkey είναι η πρώτη πίστα. Αυτή η πίστα συγκεκριμένη έχει ξαναπαιχτεί, οπότε θα δείτε κάποια να κυτρενίζουν, δεν θα αλλάξει κάτι ως προς την παρουσία και το οτιδήποτε στο τεστό μαζεύω, αλλά είναι επισκιασμένα λίγο κύτρενα κάποια αντικείμενα που τα έχω κάνει. Για να μην κουράσει. Ωραία, για να δούμε αυτό που θα το προλάβω. Το πρόλαβα. Ωραία, αυτό εδώ πέρα με ανάποδο άλμα. Αυτό το παίρνω πως είναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να το εδώ, γι' αυτό είναι κυτρένο. Παίρνουμε το πρώτο τίνησης μας. Τα έχω πάει όλα, το έχω ξαναπαίξει, γι' αυτό το δείχνω το συγκεκριμένο. Είναι το πρώτο τίνησης το οποίο παίρνουμε. Για να κάνουμε μια σούμα, να καταλαβαίνετε το τι γίνεται εδώ. Είχα χάσει ένα από τα μεγάλα τίνησης. Γι' αυτό το ξαναπαίξα. Λοιπόν, χτυπάμε αυτά. Πάμε τον πάγο για να πιαστούμε. Κοιτάω λίγο από εδώ αν έχει κάτι. Εχθρός είναι αυτός. Αυτοί πετάνε κάποιοι και βόμβες οι εχθροί. Δεν τα πήγα όλα με κόμπο. Εδώ είναι ο πρώτος κόσμος, το πρώτο mission τέλος πάντων, το οποίο είχα κάνει. Πάω τις δύο πλευρές, αυτό ήθελε, για να πέσει πάνω στους εχθρούς το τείχος και να καταλευθερώσω το τίνησης μου. Οπότε έχω ένα και ένα μέχρι τώρα. Εδώ οι εχθροί πάνε και αυτοί. Το δεύτερο από τα μικρά μου τίνησης, τα οποία έχω να μαζέψω. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Πάω εδώ πέρα. Κάτι κάτω δεν έχει. Εδώ κάτι έχει σαν παραβάν. Είναι λεφτά, είναι τα 25 που δίνει. Εύκολο μέχρι τώρα. Πυροβολάω και εδώ πέρα. Είπαμε οι πίστες είναι Back to Origins με μειωμένη δυσκολία. Πάει και αυτός. Μέχρι τώρα τα έχω πάει με τη σειρά τα τίνησης μου. Δεν βλέπω κάτι να έχει. Το τέταρτο τίνηση το οποίο παίρνω. Να δω τώρα πως θα τα πάρω αυτά όσο γίνεται πιο προσεκτικά.
Υποδικά τα πία, με υπομονή. Φιντσάκι γι' αυτό. Ήτανε πάνω στην παγίδα, ε. Πάνω στην παγίδα ήτανε. Το πέμπτο. Πρέπει να έχουμε το νου μας για την μυστική πύλη την άλλη. Μήπως βαίνει από κάτω. Μου κάνει μια μικρή εντύπωση. Πάνω από πάνω το περνάω. Ναι φίλε, ναι φίλε, εδώ είναι. Οπότε προχωράω μπροστά για να το προχωρήσω κι αυτό. Και αυτό το τυπά μου ρίχνει οι βόμβες, πρέπει εγώ να ανέβω να τρέξω. Και το κάνω. Ουσιαστικά έχω ολοκληρώσει την πίστα. 5.71 έχω, πρέπει να πάρω 600 βέβαια, γιατί ούτε τα λεφτά νομίζω. Όχι τα λεφτά νομίζω τα μάζεψα, δεν είμαι και σίγουρος. Εσύ ουσιαστικά θα την τερματίσω για να τη δείτε και όλοι έτσι κι αλλιώς. Γιατί πρέπει να μαζέψουμε και τα πράγματα όπως ήταν την προηγούμενη φορά. Δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, εδώ το ρίσκαρα πολύ και με πατημένο χ μπορεί να γίνει. Το σηκώνεται ψηλά και όταν κατεβαίνει πατημένο χ. Τι κάνετε τώρα το ποντιακό το δικό μου. Εδώ δεν τα πήρα το προσφέρω τα χρήματα. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα το έχω κάνει. Δεν νοιάζομαι και τόσο πολύ για τα. Το 600 το πιέζει έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Πάω δεξιά-αριστερά για να το ανεβάσω. Και το πατάω δεξιά-αριστερά τώρα γιατί θα μου βγαίνουν εμπόδια. Οπότε θα πρέπει να πάω μια δεξιά μια αριστερά. Εδώ πέθανα, εντάξει εδώ τώρα λίγο το παράκανα. Γινότανε πολύ πιο εύκολα. Εντάξει ζωή έχω έτσι κι αλλιώς, δεν την παίρνω. Και πάμε, αφού πήρα και το τελευταίο τίνσις, πάω στο πρώτο τελευταίο. Πάω στο τελευταίο τίνσις τώρα για να κάνω. Το σπάω και αυτό. Ήταν εκεί η πρώτη πίστα, οπότε είναι λογικό, είναι απόλυτα λογικό να μην ήταν και πολύ δύσκολο. Στο να την κάνεις και να ολοκληρώσεις. Την ολοκληρώνω 100% τώρα πια. Πηγαίνω στο Glory G Golem και αυτός ένας, μια πλήρης πίστα, το Glory G Golem με 10 δηλαδή εννοώ πίνσεις να αλευθερώσεις. Πάει κι αυτός. Άρα και το πότο μου τίνσι, να το ψηλά είναι. Ψηλά πετάνω ID. Πάω το πρώτο. Γρήγορα εδώ, γρήγορα είναι αλλαγή για να δει. Αν δεν προλάβεις θα πρέπει τουλάχιστον να το κάνεις κοινάτο. Σίγουρα κάτι υπάρχει κάτω. Μάλλον είναι πύλη αυτό και αυτό είναι προχωράμε. Οπότε είναι η πρώτη μου πύλη. Πρέπει να συγχρονιστώ να τα χτυπήσω όλα. Και το κάνω. Τσακ μπαμ. Αέρα πατέρα που λέμε. Κλεισάκι. Το δεύτερο, καλά πάμε, τουλάχιστον πάμε με τη σειρά.
Τις κατά. Σκατούς πατημένες. Ωραία, και αυτό. Το έθιανε τώρα, παρατήρησε ότι πρέπει να άφησε κάτι πίσω, αλλά δεν πειράζει τώρα. Δεν μπορώ να γυρίσω με καρφιά, οπότε... Έχω λούσει αρκετά. Ας ευχηθούμε ότι το reward, άμα τα πάρεις όλα, θα είναι καλό. Ωραία, το πήρα το ένα ακόμα. Ωραίες το όριο, ωραίες το όριο, τρελάρας. Θα προσπαθήσω να ανέβω προς τα πάνω όσο μπορώ, για να μπορέσω να κοιτάξω και να δω τι έχει. Βλέπω ένα παραβάν, αλλά πρέπει να ανέβω αρκετά ψηλά. Έχει λεφτάκια. Δεν είναι και λίγα, 25. Λογικά, επειδή δεν βλέπω πάνω, πιστεύω ότι δεν θα έχει κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να προχωρήσω μπροστά. Ωραία. Να τι πήρε, εντάξει, νομίζω ότι το σκηνή ότι... Έκανε μπαμ, ότι κάτι θα έχει. Πάει κι αυτός. Οπότε το ολοκληρώνω 100%. Το συγκεκριμένο τμήμα. Έχω τελειώσει με τα τίνησα μεγάλα. Δεν έχω δε το άγχος. Εγώ πιστεύω ότι εδώ σε αυτό το σημείο κρύβεται τίνηση, γιατί είναι κρυμμένο σε καλό σημείο. Και είχα δίκιο. 4 τίνησες για να τελειώσουν. Ουσιαστικά 3 θέλω. Γιατί είπαμε, το ένα, το τίνησες είναι... Στο τελευταία πίστα, το παίρνεις έτσι κι αλλιώς. Και εδώ έχει τέτοιο. Ω, την έφαγα, κάπως πυροβολάει. Τώρα με καλά να το μπορούσα να το πυροβολήσω, αλλά... Άρα δύο μου μένουν ακόμα τίνσακια. Δύο τίνσακια ακόμα. Ωραία, οπότε ένα ακόμα μου μένει. Είμαι κοντά και για στα χρήματα. Με ένα τίνσι νομίζω το κάνω έτσι κι αλλιώς. Σαν οκτώρος είναι αυτό. Ωραία, το χτυπάω τον αυτή λογικά.
Οπότε το χτυπάω και αυτό. Να το, λογικά αυτό είναι το τελευταίο, το οποίο περιφέρεται. Ναι βε, ναι, θα σε φάω. Κάτσε τώρα να ανέβω πάνω τώρα, γιατί θα έχω κάνει λίγο μαντάρα. Σαν να μην μπορώ να ανέβω, τι έγινε. Θα με τρελάνει, θα με τρελάνει. Ωραία, και αυτά, και μπαίνω στο τελευταίο step λογικά. Αυτό ήταν το τελευταίο step. Δεν είχε εχθρούς, τίποτα. Και το ολοκληρώνω 100% βέβαια. Εύκολο. Και τώρα περιμένω να μου δώσει τα rewards μου. Τα 10 που πρέπει να πάρω. Τίνσεις και το gold. Οπότε παίρνω τα reward. Reading the storm. Η επόμενη πίστα. Έχει 3 να πάρουμε πράγματα. Εδώ βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα. Καμία σχέση με τώρα. Το καύσω να που κάνει. Στην πίστα έχει καταιγίδα. Σπάω εδώ πέρα τη ζωή. Προστοχή. Δεν τα πήρα καλά αυτά. Διπλών ζωούλα. Θα πυροβολούνε κιόλας. Δεν έκανε την πατάτα μου. Πάει και αυτό. Πρέπει να είμαι κοντά σε checkpoint πάντως. Δεν πρέπει να έχω πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Πρέπει να περάσω, βλακεία. Έκανα βλακεία τώρα εδώ. Και περνάω 206 μέχρι τώρα, για να δούμε τώρα τι θα έχει. Ναι. Έπρεπε να το πυροβολήσω απλά, δεν έπρεπε να μπω μέσα. Τώρα περιμένω να πεθάνω αναγκαστικά.
Κουρασπάω εδώ πέρα τα... τα πια και εδώ. Κεντσάκι, το παίρνω γι' αυτό. Πάλι αυτά τα πια. Και ζωούλα βλέπω παίρνω. Οι αρχίζουν και βγαίνουν οι πύραυλοι τώρα. Πρέπει να σας αποφύγω όσο γίνεται πιο καλά. Δεν μαζεύω και πολλά, το έχω κάνει έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα σκάσω κιόλας. Θα μαζεύω ό,τι μπορώ. Ωραία, και το τελειώνω. Κανονικά τα rewards εδώ, μου έδωσε και το Lucky Ticket. Άρα και Ticket έτσι καλώς θα τα αξίσω στο τέλος. Παίρνω επόμενη πίστα, Tricky Temple 2 είναι η επόμενη πίστα. Είπαμε, όπως και είπα και στα προηγούμενα επεισόδια, τα συγκεκριμένα mode τα οποία έχουν κοπεί μικρότερα τα running ήταν υποτμήματα πίστας για κάτι διαμαντάκια στο Origins, τα οποία έχουν... ας νομίζω δεν θα μιλάω πολύ και αυτό είναι δύσκολο, δεν θυμάμαι. Εντάξει, το έχουν κάνει πολύ εύκολο, να ξέρετε ότι αυτό το έχω κάνει τεράστια repeat στο Origins. Πολύ repeat, πολλή απόσταση για να γίνει. Το έχουν κόψει σε ένα πολύ εύκολο κομμάτι και είναι πάρα πολύ εύκολο. Στο Origins δεν ήταν καθόλου εύκολο ο δεύτερος κόσμος. Μα καθόλου εύκολος. Το ολοκληρώνω και αυτό 100%. Και τα τρία τίνσεις μου και το gold μου. On top, τι λέει για να δω, άρα έχω τρία και ένα που έχει ανοίξει. On top of old smokey είναι. Είναι κανονική πίστα, μεγάλη πίστα. Παίρνω και τη ζωούλα μου. Δόξα τω Θεώ που μου δοτήμα και δεν ζωές, γιατί δεν είναι εύκολο. Το χασα. Προφανώς το χάσα, αφού δεν μπορούσα να κάνω σκαρφάλωμα, ε. Δεν θα κάνω ανάποδο εδώ να δω, κάτι θα έχει πάνω, δεν μπορεί. Άντε, ανέβαγα μότο. Λοιπόν, παίρνω το πρώτο μου τίνηση. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ.
Ωραία, εδώ και εδώ λεφτάκια που πρέπει να τα μαζέψω. Κάτω δεν βλέπω κάτι. Μπαίνω στο επόμενο step. Δεν νομίζω ότι έχασα κάτι. Ωραία, τέλεια. Δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που προχωράω, μέχρι τώρα. Και εδώ δεν νομίζω ότι έχει κάτι, προχωράω. Ζωούλα και εδώ. Δεν σκοτώσω αυτόν, ναι. Τώρα με σκότωσε με τις μπουνιές του, δηλαδή εντάξει δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Α, ήμουν άτυχος, μάλλον δεν, δεν τον έφαγε το γρανάζι. Αυτό υποθέτω και πέθανα. Για να τσεκάρω μια κάτω, μήπως έχει κάτι, αν και δύσκολο. Δεν κατεβαίνει και παρακάτω, οπότε... Ωραία, πήρα τα 4, δεν έχω βρει μεγάλο τίνηση ακόμα. Το ένα με τους εχθρούς. Όπως σας έχω πει, οι ζωές έχουν και ζωή, οπότε πρέπει να τις χτυπάμε. Τα μπουκάλια δίνουν 2 με 3 πόντους. Κανά τους παίρνουμε για boosting. Τι πούμε, δεν τα παίρνω. Από μικρά τίνησης καλά είμαστε, μεγάλα δεν έχω πάρει. Νομίζω πρέπει να ανακάλυψα πύλη, κάτσε ένα λεπτάκι να φτάσω οπότε θα τα πάρω αυτά. Ωραία τα πήγα, δεν έχω πάρα πολλά. Τα χρήματα έχω πάει πολύ καλά. Υπολογίζω και τις πύλες και τα looms. Πάει ο ένας. Εγώ μου τα κινείται και πρέπει να ανέβω εγώ ψηλά όσο μπορώ.
Α, τώρα σκοτώθηκε. Εντάξει. Ωραία, το κάνω. Περίμενα γιατί σου είχα χτυπήσει και του τέσσερι και με προβλημάτισε λίγο που δεν μου το έβγαλε. Αλλά εντάξει. Είχε μπλοκάρει αυτό, θα πέθανε. Ήταν θέμα χρόνου. Δόξα τω Θεώ το πρώτο. Τι ανησύχησα την πόρτα και το δεύτερο. Αντίστροφα, ρίχνω. Τουλάχιστον παίρνω και τα παραπάνω χρήματα που χρειάζεται. Θέλει προσοχή πολύ, γι' αυτό βλέπετε και μιλάω λιγότερο. Οπότε βρίσκω την πύλη. Ουσιαστικά με προδώσανε αυτά τα συγκεκριμένα looms. Άφησα ένα. Δεν πειράζει. Θα ήμουν στα 610 αλλά και πάλι θα το είχα κάνει. Παίρνω τη ζωή εδώ. Και εγώ δεν τους σκότωσα, τους έχω ρίξει το ξύλο της χρονιάς. Το ξύλο της χρονιάς έχουν φάει. Οπότε προχωράω. Τα μεγάλα τα έχω πάρει. Αυτό αμαλακίστηκα εδώ. Και βέβαια πέθανα και καλά έκανα και πέθανα από τη στιγμή που δεν σοβαρεύτηκα. Και πεθαίνω γιατί έκανα πλακία τώρα εδώ. Έπρεπε να πάω από ξηρά και να το φάω. Οπότε πάω στο τελευταίο στάδιο τώρα, δεν έχω κάτι άλλο. Είναι το τελικό στάδιο. Και πολλά μάζεψα. Εντάξει. Οπότε εδώ ανοίγω. Α, και σκοτώνονται και εχθέ κιόλας. Δεν το θυμόμουν. Και το ολοκληρώνω. 100%.
Mystical Picker, το οποίο το ολοκληρώνω, παίρνω τώρα τα τίνσεις μου και τα rewards μου. Κοντεύω το 700, δεν έχω πολύ. Τρεις πίστες ακόμα. Υπομονής δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πολύ. Καταλάκι και tickets και όλα τα rewards. Mecha, no mistake. Επόμενη πίστα. Και μετά από ό,τι θυμάμαι οι άλλες δύο πίστες είναι από τρία το καθένα. Μία running και μία αρχηγός είναι. Οπότε είναι η τελευταία μεγάλη πίστα η οποία έχω να παίξω. Ωραία πίστα εδώ με τις πρέσες, μια χαρά. Σε πατάει γίνεται σε χαλκομανία. Άντε πάρ' το. Ωραία τα πία. Πρέπει εδώ να έχει πίδι και έχω δίκιο. Ξεκινά αντίστροφα και θα τα πατήσει αυτά, ε. Πανευκολάκι. Ένα και ένα έχω πάει μέχρι τη στιγμή. Και εδώ μένει επάνω ένα... Πάντσε τώρα κάθετα πάνω. Έλα βε. Ποντιακά πράγματα τώρα. Δεν μου βγαίνει. Μάλλον έχω άγχος. Έχω άγχος γιατί με πατήσει. Έλα, μπορείς Βασίλη, μπορείς. Άντε, μπράβο, 100 χρόνια. Και το προχωράω. Εντάξει. Οπότε μπαίνω και στην πύλη εδώ πέρα, είναι η δεύτερη. Και το κάνω. Να σπάσω τα γύρω γύρω εδώ που έχει. Γιατί έχουν λεφτά, όχι κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα, περιμένω να γυρίσει να δω αν έχει και άλλη λάμπα. Λογικά δεν έχει κάποια άλλη. Δεν νομίζω. Εδώ άλλο τα έχει. Το χάσα τώρα εδώ, εντάξει δεν πειράζει. Θα το ξαναβρω. Από βλακιά μου το έπεσα. Yeah.
Λοιπόν, δεν σκοτώθηκα για αυτό το λόγο, σκοτώθηκα για άλλο λόγο. Έχω κενό. Έχω ξεχάσει να πάω από πίσω κάποιο συγκεκριμένο τίνσι. Α, μπράβο. Γι' αυτό σκοτώθηκα τώρα. Okay. Οπότε πηγαίνουμε για τα τέσσερα που μας μένουν, στις τρία δηλαδή. Πάνε και οι δύο. Τελευταία στιγμή πέρασε, τελευταία στιγμή. Το πήρα και αυτό. Τόσο μάγκας. Τόσο έλουρος. Μένει να τίνει το οποίο είναι κενό. Να το πάνω εκεί να. Οπότε συμπληρώνω και μου μένουν δύο τινσάκια ακόμα. Τα χάσα. Ωραία, 5.23. Και φεύγω από εδώ. Υποθέτω τώρα ότι θα τα μαζέψω. Ω, αρκετό καλό κόμπο. Σχεδόν το έκανα. Και μου μένουν δύο τυνσάκια. Α, υπάρχει ένα εξωτερικό, ε. Άρα είναι δύο, δεν έχω χάσει κάποιο. Είναι δύο τυνσίς, ένα έξω και ένα μέσα. Υπομονή εδώ πέρα, μη σκοτωθώ. Πάει κι αυτός. Αριστερός το φαγυρνάει. Οπότε έχω το κεντρικό τίνσι, το οποίο αν το χτυπήσω τελειώνει η ιστορία και φεύγω. Και έχει μείνει και ένα εξωτερικό. Πρέπει να βγω έξω δηλαδή, από την έξω πλευρά, για να μπορέσω να το ολοκληρώσω.
Είμαι απ' έξω τώρα, πρέπει όμως να φτάσω σε αυτό. Θα πρέπει να μπω μέσα. Κάνω τα μαγικά μου, όπως βλέπετε. Και το κάνω. Μου έφαγε λίγο χρόνο για να το ολοκληρώσω, για να το κάνω για να πεθάνω, αλλά τα έκανα όλα. 664. Ολοκληρώνω και αυτήν την πίστα. Shoot for the stars. Πρώτα τελευταία πίστα. Και οι δύο πίστες που θα παίξουμε θα είναι με τρία τίνσεις. Παίρνουμε ζωές. Πάρτε τα, πάρτε τα. Στα μούτρα. Έχω κάνει κακή συγκομιδή από πόντους. Πρέπει να πατάω καλύτερα τώρα εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι έχω κάνει πολύ μεγάλη συγκομιδή. Έκανα ό,τι έχασα, ό,τι έχασα το πρόσθεσα μετά. Πούστη, και είχα τη ζωή έτοιμη εφούλε και με πιέσανε και δεν μπορούσα να την πάρω ποτέ. Έχω ζωή. Mm.
Άσε τώρα, τον περνάω έτσι. Αφού έτσι κι αλλιώς οι ζωές είναι υπερβολικά πολλές που μου δίνει και τα περιθώρια δεν θα το πιέσω. Να τερματίσω μόνο θέλω. Και μου δώσε πολλά λεφτά αναλογικά για το πόσο skipping έγινε. Βάλε και αυτός κάπου 25-30 πόντους. Και 306, βέβαια μπορείς να σου κάνω και 500 μπορείς να πάει. Και 306. Μπράβο μου. Μπράβο μου και μπράβο μου που παίξα. Λοιπόν, μυστικά πικέ. Και πάω στο τελευταίο τώρα κόσμο, τον αρχικό. Δέκα χιλιάδες λιούμς. Και πάω στην τελευταία πίστα. The Mama of All Nightmares. Θα το δούμε. Τον θυμάμαι. Πάμε να χτυπήσουμε το πρώτο. Θυμάμαι τα άλματα γιατί το είχα παίξει το χειμώνα. Στο περίπου. Τρία step θυμάμαι έχει. Και τότε ήταν, θυμάμαι, πολύ παλούκι. Ναι, δεν μου βγήκε καλά, αυτό είναι, αλλά δεν μου βγήκε. Πάμε για το πέντε γλυσάκι. Θα φάμε τα ματάκια του, βγήκε πολλά, δεν είναι, ναι. Πάω και αυτό, δεν το ρίχνω. Και τον μικραίνω. Αυτό ήταν, το έχουν μικραίνει παιδιά, το έχουν μικραίνει. Στο Origins αφήσω ο αρχηγός σου κάνει την πίστη. Και βλέπω ότι δεν το έχω κάνει όλο. Και χρηματικά νομίζω, και με το 75 και δεν το έχω κάνει σε τίνσεις. Είναι και κανένα τίνσεις που δεν το έχω πάει. Με βγάζει εδώ για να μου δώσει 5 λάκι tickets ότι ολοκλήρωσα, αλλά δεν το έχω κάνει, μου μένει ακόμα, μου μένουν 2 steps, ένα τίνσις και τον gold. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να ξαναμπω μέσα, να το ξαναπαίξω. Και να ψάξω που είναι το τίνσις, κάπου στην αρχή που την άνερα. Κάπου το είχαν κρυμμένο. Α, να το. Ένα. Δύο. Εντάξει, άρα τα έχεις και πέιν. Οπότε αυτό το δεύτερο το οποίο έχω να κάνω και το τρίτο ήταν το μετά στο τέλος που τον νικάς. Step 1 ολοκλήρωσε. Πάω και το πλησάκι, πέφτω και πάνω του. Και τώρα το έχω κάνει κανονικά, δούμε τα λεφτά που μου έχει δώσει. Αλλά... για να δω, αλλά υποθέτω ότι πήγα και τον κόλλο αφού μου το έδωσε. Εντάξει, τα 25 ήταν έτσι κι αλλιώς, 125. Και ολοκληρώνω και αυτή την πίστα με το speed up που κάνω τώρα 100%. Για να φτάσω τα 700 έτσι κι αλλιώς που θέλει
τίνσεις που είναι όλο το παιχνίδι και να το ολοκληρώσω το παιχνίδι 100%. Το έκανα. Μου δίνει και 150.000 rooms για να δω τι μπορεί να έχω και από χαρακτήρες και αυτό να ξεκλειδώσουν κάποια πραγματάκια. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτά. Όταν έπαιζε τα online challenges, να το Diamond το παίρνω και εδώ. Όταν είχε τα online challenges, έτσι κι αλλιώ είχε το περιθώριο να μαζέψει πολλά περισσότερα looms. Εγώ ξύνω εδώ τα τόσα πολλά looms τα οποία. Τα τόσα tickets, like tickets για να πάρω τα creatures, όλα τα υπόλοιπα που μου μένουν. Είπαμε, αν κάνει όλο το παιχνίδι, θα πάρει και όλα τα creatures, θα πάρει τα πάντα. Θα κάνει το ultimate, θα πάρει και τα rewards τα οποία υπάρχουν, θα τα πάρει όλα. Οπότε είμαι στο ξύσιμο. Το παιχνίδι αυτό είναι, παιδιά. Μην γελιόμαστε. Με τα κρίτους εδώ, τα οποία θα τα δούμε μετά. Το παιχνίδι αυτό είναι, μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ωραίο. Κάτι συντικής, κάτι τέτοια το πουλάνε τώρα στο Steam. Φανταστείτε τώρα αυτό το παιχνίδι κάπου στα 3,5-4 ευρώ, δηλαδή δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή ένα καφέ να βγείτε τώρα να πάτε να πιείτε, ποιο πότε θα δώσετε. Και τώρα κοιτάξτε πόσο κόσμο έχει και πόσο ώρα διασκεδάζεται. Πραγματικά είναι πολύ ωραία διασκέδαση. Και φαντάζομαι αυτό το παιχνίδι είχε και online. Να παίξει και online weekly και challenges 2 εβδομαδιαία και 2 ημερήσια. Ήταν ωραίο. Δηλαδή εντάξει, και για ένα παιδί που θέλει να παίξει. Και το παιδί σα, κάποιοι που μπορεί να έχετε οικογένεια. Για εσά του ίδιου που παίζετε games. Εγώ κάνω τον guide αυτό. Γιατί υπάρχει και στο 360, υπάρχει στο One, το οποίο μετά μεταφέρθηκε με κάποια updates και στις νέες κονσόλες Next Gen. Στο Ubisoft Store γενικά υπάρχει στη βιβλιοθήκη και το Origins και αυτό, οπότε έχω και τα δύο σε playlist στο κανάλι μου. Ξύνω εδώ. Lucky Tickets, δύο ακόμα, κοντεύω. Και ένα τελευταίο ακόμα. Οπότε ολοκληρώνω τα Lucky Tickets εδώ πέρα. Τώρα θα φύγω για να πάω στα περαιτέρω. Ποια είναι τα περαιτέρω, θα μου πείτε. Τα περαιτέρω έχει να κάνει με τα creatures μου, για να δω ότι έχουν όλα έρθει, επιστρέψει. Ουσιαστικά και εδώ παίρνω την ιεραρχία των gold, όπως βλέπετε. Αν τα μαζευτούν όλα. Θα κάνω αυτό που λέω, 40.000 zooms επιπλέον. Θα κάνω το λεγόμενο άρμεγμα. Δεν βγάζουμε συνέχεια, εντάξει, όσο το έχεις ανοιχτό βγάζω κατά καιρούς. Εδώ βλέπω τα έχω ολοκληρώσει όλα και πάω και στους ήρωές μου πριν κλείσω να δω τι μου έχει ξεκλειδώσει. Με 700 μου ξεκλείδωσε το σύγχρονο χαρακτήρα και δύο από αυτούς. Άμα φορέσουμε τον 700i που δεν είναι με looms, είναι με τα 700 tinsies, το The Golden Tinsy. Έτσι για τη φάση μας, δεν θα έπαιζα ποτέ με το Golden Tinsy, αλλά είναι το reward μας για τα... Γιατί έχουμε κάνει. Εδώ τελειώνω τα επεισόδια μου, είναι όλο το guide. Θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες που θέλουν να παίξει παραπάνω για χρήματα. Δεν θα κάτσω να το κάνω τώρα, το έχω κάνει όμως στο Xbox One. Στο αντίστοιχα βίντεο μου, τα έχω τους πάρει αυτούς τους χαρακτήρες. Χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα like και ένα subscribe άμα σας αρέσει στο κανάλι μου. Και ανανεώνουμε με κάποιο άλλο παιχνίδι. Να είστε καλά.